Και όπως λέει η ΟΚΔΕ, έχουμε χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Σταύρος Σκεύος, είναι στη γραμμή μας, είναι εκπρόσωπος της ΟΚΔΕ και υποψήφιος βουλευτής με τη Β' Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Σκεύο. Καλησπέρα. Πιστεί πάντα στις ιδέες σας, ε? Ναι, συνεχίζουμε σε ένα δρόμο που έχουμε χαράξει, συμμετέχοντας σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας και προσπαθώντας να αναδείξουμε και ένα επαναστατικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα διεξόδου από τη σημερινή κατάσταση. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτό? Η ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, συμμετέχει αυτόνομα στις εκλογές της 25 Γενάρη, είναι υποψήφιος σε όλες τις περιφέρειες. Έχουμε κεντρικά μας συνθήματα, κάποια τα είπατε ήδη, κάτω η Χούντα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Τρόικας, να τσακίσουμε το φόβο που προσπαθούν να επιβάλλουν οι εκβιασές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αγορών, και να προχωρήσουμε μπροστά με αποφασιστικούς αγώνες, όχι με λόγια μόνο στη Βουλή, για μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα επιβάλλει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας. Ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας σημαίνει πρώτον ότι πρέπει να διαγράψουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα το χρέος, δηλαδή να σταματήσουμε να πληρώνουμε όλους αυτούς τους διεθνείς και ντόπιους τοπογλύφους, γιατί αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από σχολεία, νοσοκομεία, συντάξεις και θέσεις εργασίας. Έτσι είναι. Σημαίνει να έρθουμε σε ρήξη και να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε από κάπου να αρχίσουμε να ξαναπαίρνουμε οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώματα τον έλεγχο της οικονομίας και της κοινωνίας στα χέρια μας και να σταματήσουμε την ταπείνωση που ζούμε και σαν λαός, όπως και άλλοι λαοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει τέλος ότι πρέπει να σταματήσουμε το ρήμαγμα της οικονομίας και της παραγωγής όπου την έχουν καταδικάσει αυτοί που μιλάνε δήθεν για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να ξεπουλούν τις υποδομές και να μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους. Και από εκεί και πέρα να μην μπορούν να προχωρήσουν ούτε σε επενδύσεις ούτε σε θέσεις εργασίας. Να φοροδιαφεύγουν ασύστολα σε φορολογικούς παραδείσους. Πρόσφατα είχαμε και το παράδειγμα του Norman Atlantic που έδειξε πού φτάνει αυτή η ασυδοσία. Και δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι νεκροί είναι μέσα, ούτε θα μάθουμε ποτέ. Βεβαίως. Εδώ χρειάζεται λοιπόν, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, η εντελώς αντίθετη πορεία. Χρειάζεται να αποσπάσουμε τον έλεγχο καταρχάς των τραπεζών και από εκεί και πέρα όλων των τομέων κλειδιά της οικονομίας από τα χέρια των καπιταλιστών και των πλουσίων, να τα βάλουμε να δουλέψουμε κάτω από τον έλεγχο επιτροπών εργαζομένων και καταναλωτών για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και όχι τα κέρδη μιας ζάπλουτης ελίτας. Ναι. Αυτό σε δύο γραμμές είναι το στίγμα και το περιεχόμενο του προγράμματος. Γιατί πιστεύετε κύριε Σκεύο ότι οι Έλληνες θεωρείτε ότι δεν θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί υποτίθεται ότι όλα αυτά τα μέσα παραπληροφόρησης, μαζικής παραπληροφόρησης φοβίζουν τον κόσμο για την πιθανή έξοδο από το ευρώ? Είναι σήμερα σαφές ότι όλο και περισσότερος κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας βλέπουν τι πραγματικά εστί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι ουσιαστικά μια χούντα των αγορών, δηλαδή μια ελίτ πλουσίων η οποία δεν λογαριάζει τίποτα. Επίσης ότι είναι ένα πλήρως αντιδημοκρατικό καθεστώς που ταπεινώνει λαούς, ταπεινώνει ολόκληρες χώρες, συνεργάζεται αν θέλετε και με ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει για να προωθήσει τα συμφέροντά τους, όπως τους φασίστες για παράδειγμα στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία. Πιστεύετε λοιπόν ότι η διατήρηση του ευρώ είναι ένα εργαλείο των πολυεθνικών, έτσι, και του κεφαλαίου? Αυτό το βλέπουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι και σιγά σιγά βήμα το βήμα νομίζουμε ότι γίνεται κατανοητή η ανάγκη να έρθουμε σε μία ρήξη με αυτή την κατάσταση. Να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει βέβαια να απομονωθούμε ο καθένας στη χώρα του, αλλά να ενώσουμε τους αγώνες μας με αλληλεγγύη και με κοινές προσπάθειες σε όλες τις χώρες για να επιβάλλουμε τελικά μια πανευρωπαϊκή λύση υπέρ των εργαζομένων, αυτό που εμείς λέμε μια Ευρώπη των εργαζομένων, μια σοσιαλιστική Ευρώπη. Κύριε Σκεύο, ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν γίνεται να διαγραφεί το χρέος
και να είμαστε, να παραμένουμε στην Ευρώπη, ή ότι στην ουσία για να διαγράψουμε το χρέος πρέπει να βγούμε από το ευρώ. Και επίσης ρωτάνε σε τι διαφοροποιείστε από τα άλλα αριστερά κόμματα, από το ΚΚΕ. Σε σχέση με το ΚΚΕ η ριζική μας διαφορά είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση πρώτον με την εξήμνηση των σταλινικών δικτατοριών όπως κάνει το ΚΚΕ. Ένα πράγμα που δυστυχώς έχει λερώσει πάρα πολύ την εικόνα και το όραμα του σοσιαλισμού. Ναι. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ καθοριστικό, ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με τη διάσπαση των αγώνων και της ενότητας των εργαζομένων, όπου δυστυχώς πολλές φορές η ηγεσία του ΚΚΕ επιδίδεται σε τέτοιες πρακτικές που δεν βοηθάνε καθόλου τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ερώτημα για το χρέος. Πράγματι, το χρέος δεν μπορεί να διαγραφεί και να σβήσει με παρακάλια και προσπαθώντας να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Αν νομίζει κανείς, και δεν αναφέρομαι στον φίλο ακροατή, αλλά σε ηγεσίες της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., ότι μπορεί να υπάρχει κάποια λύση με αυταπάτες για διαπραγμάτευση την ίδια στιγμή που αποδέχεται κανείς το ασφικτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρώ, αυτό πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρώ σημαίνει να αποπληρώσουμε το χρέος μέχρι τελευταίου σεντ με το αίμα μας, και γι' αυτό σημαίνει μνημόνια διαρκείας. Με αυτή την έννοια, αυτό που έχει μπει στο τραπέζι δεν είναι αν θα προσπαθήσουμε να έχουμε, για παράδειγμα, ένα δίθεν κοστολογημένο πρόγραμμα που, ας το πούμε έτσι, θα το αποδέχονται και οι πλούσιοι και οι καπιταλιστές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι να μπουν μπροστά σαν ύψιστη προτεραιότητα τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Άλλωστε, και μια τέτοια διαγραφή του χρέους, ναι, είναι απόλυτα απαραίτητη για να μπορέσουμε να σώσουμε πόρους με τους οποίους θα ξαναβάλουμε μπρος την παραγωγή και την οικονομία. Γιατί όσο το χρέος αφαιμάζει όλους αυτούς τους πόρους, δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε επενδύσεις, ούτε θέσεις εργασίας κτλ. Άρα πιστεύετε ότι αυτή η καταστροφή που ζούμε δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα? Δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Δεν αντιμετωπίζεται πιστεύοντας κανείς σε σαφρούς συμμάχους, όπως αρκετά όψιμα έτσι έχουν ανακαλύψει και διάφορες ηγεσίες στην αριστερά. Mm-hmm. Δεν αντιμετωπίζεται απλά με μια κυβερνητική αλλαγή ή μιλώντας και φιλιαρώντας περί θεσμών και δημοκρατίας, όχι γιατί αδιαφορούμε για τις δημοκρατικές ελευθερίες κάθε άλλο, αλλά γιατί αυτό είναι τελείως ασυμβίβαστο με ένα σημερινό κοινοβουλευτισμό που έχει σαπίσει τελείως, που κυβερνάει πραξικοπηματικά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που έχει ένα πολιτικό προσωπικό τύπου του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι λυσασμένη εχθρή των εργαζομένων. Με όλους αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κανένας συμβιβασμός. Με αυτή την έννοια, η δική μας νίκη των εργαζόμενων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των νέων, δεν θα έρθει μέσα από τη Βουλή ή απλά από τους κρατικούς θεσμούς, που άλλωστε είναι διεφθαρμένοι μέχρι το μεδούλι. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για μια κυβέρνηση των εργαζομένων, όπως είναι ένα σύνθημά μας, δηλαδή μια ριζικά διαφορετική δομή της εξουσίας, που θα βασίζεται στην οργάνωση και κινητοποίηση των σημερινών θυμάτων της κρίσης παντού. Των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, των ανέργων και φτωχών στις γειτονιές, της νεολαίας στους χώρους που σπουδάζει, και μέσα από τον αγώνα και την κινητοποίησή της δεν θα ζητιανεύει αλλά θα επιβάλλει το δίκαιο και τα αιτήματα που χρειάζονται. Ναι. Άρα υπάρχουν και κόκκινες γραμμές και σαφείς διαφορές από άλλες αριστερές δυνάμεις. Είστε σαφείς αυτό που προτείνετε για την άμεση κατάργηση των μνημονίων των ιδιωτικών συμβάσεων? Νομίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι γραμμές. Και ότι είναι εφικτές, έτσι. Είναι εφικτό να γίνει. Ναι. Βεβαίως. Το τι είναι εφικτό δεν πρέπει να το δούμε στα πλαίσια και στα όρια που έχει θέσει ένα σύστημα που ζητάει την καταστροφή μας και ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο το μόνο που τον νοιάζει είναι η επιβίωσή του. Το τι είναι εφικτό πρέπει να το ορίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο λαός, με κριτήριο να μπορούν να ζήσουν με ένα σύγχρονο βιωτικό επίπεδο, με δημοκρατικές ελευθερίες, και όχι σαν δουλοπάρικοι ή κάτω από την πότα αυτής της χούντας με κοινοβουλευτικό μανδύα που είπατε και στην αρχή. Ναι. Έτσι. Με αυτή την έννοια, και τα όποια διλήμματα υπάρχουν για μια χρήσιμη ψήφο, χρήσιμη ψήφος έτσι ονομάζεται στην τρέχουσα, πρέπει και καλό είναι να απορριφθούν.
Το θέμα δεν είναι να έχουμε αυταπάτες για μια εύκολη λύση και μετά να αρχίσουμε να μετράμε τη μία ήττα πάνω στην άλλη. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια χρήσιμη επιλογή, δηλαδή να στηρίξουμε μια δύναμη. Πιστεύουμε ότι η οργάνωσή μας είναι μια τέτοια δύναμη που με πρόγραμμα και σχέδιο παλεύει για αυτό που πραγματικά φοβούνται η Μνημονιακή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. δηλαδή για την ενίσχυση και νίκη των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας. Εσείς, κύριε Σκεύο, σας έχουμε γνωρίσει μέσα από αγώνες, ακούραστο, ειλικρινή, να αγωνίζεστε για δικαιώματα κυρίως εργατικά και να είστε παντού. Πρέπει να πούμε όμως ότι είστε, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είστε συνδικαλιστής του Πανελληνίου Σωματείου Εργαζομένων Vodafone Wind και πώς λέγεται το άλλο? Victus, είναι μια τρίτη εταιρεία. Η τρίτη που έγινε έτσι όπως έγινε, ναι. Και νομίζω ότι έχουμε δει από κοντά πώς πραγματικά από τη μία νύχτα στην άλλη πετάγονται εργαζόμενοι έξω, πώς εκβιάζονται και πώς πρέπει οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, να οργανώνεται συλλογικά και να αντιδρά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν έχουμε ίσως το χρόνο να μιλήσουμε λεπτομεριακά για όλα αυτά. Mm-hmm. Ένα από τα συνθήματά μας είναι ότι η νίκη δεν θα έρθει με λόγια στη Βουλή. Χρειάζεται ενότητα και αγώνας παντού. Και είπατε και μια πολύ σωστή λέξη, οργάνωση. Γιατί, κοιτάξτε κυρία Μαυρογέννη, εμείς κατανοούμε πάρα πολύ καλά, άλλωστε και εμείς στην ίδια κατάσταση ζούμε, τον πόθο και τις ελπίδες δεκάδων χιλιάδων φίλων, γνωστών, συγγενών κτλ. Να απαλλαγούμε από τη σημερινή άθλια κατάσταση. Ναι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι και να προειδοποιήσουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει απλά ρίχνοντας μία ψήφο όπου νομίζει κανείς ότι είναι η πιο εύκολη λύση. Ναι. Γιατί ακόμα και να απαλλαγούμε από την μνημονιακή συγκυβέρνηση, θα ξέρετε και η ίδια πολύ καλά, μέσα σε ένα χώρο δουλειάς το αφεντικό τύραννος μένει, που θέλει να παραμείνει σε ένα καθεστώς να μην πληρώνει εργαζόμενους, να απολύει όποτε θέλει κτλ. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων μένει. Βέβαια. Η ΕΡΤ που είναι κλειστή μένει. Οι καθαρίστριες που είναι απολυμμένες μένουν. Επομένως εδώ χρειάζεται να, όχι απλά να ψηφίσουμε, αλλά να κινητοποιηθούμε, να οργανωθούμε και να παλέψουμε σε μια κατεύθυνση που από την επόμενη κιόλας μέρα θα αρχίζει να λύνει ένα προς ένα με τον αγώνα μας τα προβλήματά μας. Δηλαδή, για να επανέλθω σε ένα σημείο που είπα πριν, ναι, αυτό που θα λέγαμε για μια κυβέρνηση των εργαζομένων, για να μην λέμε και μεγάλα λόγια, τι θα ήταν? Θα ήταν μια κυβέρνηση που την επόμενη μέρα, με τη δύναμη των αγώνων, όπως τον δικό σας για παράδειγμα που δίνεται εδώ και τόσο πολύ καιρό, θα ξανάνοιγε την ΕΡΤ, θα ξαναπροσλάμβανε τις καθαρίστριες, θα τιμωρούσε τους εφοπλιστές που πνίξανε τον κόσμο στο Νόρμα Ατλάντικ. Και όταν μας ρωτάγανε πού θα βρείτε τα λεφτά για αυτά, mm-hmm. θα λέγαμε ότι θα ξεκινούσαμε από τη βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και από τη δίμευση περιουσιών στις πιο πλούσιες οικογένειες που τα έχουν κρύψει σε φορολογικούς παραδείσους και κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα μπαίναμε σε μια συζήτηση πώς να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Επομένως, αυτό που είπατε, η οργάνωση και ο αγώνας είναι ένα κλειδί για να πάμε παρακάτω και να βγούμε νικητές σε μια τεράστια σύγκρουση που είναι μπροστά μας και που ο αντίπαλος δεν θα καμφθεί με παρακάλια σε κάποιο σαλόνι στο Λονδίνο, αλλά μόνο με τη δύναμη και το φόβο που μπορούμε να του επιβάλλουμε. Συνεπώς, κύριε Σκεύο, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, η ΟΚΔΕ, έχει ένα συγκεκριμένο πλατή πρόγραμμα, όπως λέτε, εθνικοποιήσεων που είναι απαραίτητο για να έχουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας, να σώσουμε τις υποδομές, τον ορυκτό πλούτο που μας τον ξεπουλάνε, έτσι, ποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, και να μπορέσουμε να ανοίξουμε πάλι τα κλειστά εργοστάσια και όπως λέτε να αναζωογονήσουμε την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Στα πλαίσια αυτά όμως, και υπάρχει, επειδή υπάρχει μια πόλωση γενικότερα, εσείς, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ήταν πολύ χρήσιμο κόμματα, τα λεγόμενα μικρά κόμματα, κάποια από αυτά όπως η ΟΚΔΕ, να είχαν λόγο στη Βουλή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ απλοϊκό αυτό που θα πω, ότι ακόμη και από αυτούς που δεν εμπιστεύονται
τα άλλα αντιμνημονιακά κόμματα και δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος λόγος να τους πεις ψήφισε ένα αξιόλογο μικρό κόμμα που σε εκφράζει τουλάχιστον σε ένα σημείο, που βλέπεις δηλαδή έναν ορίζοντα καθαρό και όχι ημίμετρα και ξέρετε μισές κουβέντες. Ακόμα ναι, και έτσι πιστεύω ότι... Θέλετε ναι, να πείτε, ναι. Νομίζω. Κοιτάξτε, θα... Ιδιαίτερα στους νέους απευθύνομαι, έτσι. Ναι, ναι, θα επαναλάβω κάτι που είπα και πριν. Με την ευκαιρία να πω πάρα πολύ σύντομα, η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Ναι. Που έτσι κυρίως απευθύνεται και οργανώνει εργαζόμενους, άνεργους, νέους και φτωχά λαϊκά στρώματα, προσπαθώντας να προωθήσει έτσι ένα επαναστατικό πρόγραμμα. Μετά εδώ ένας ακροατής, σας διακόπτω, πού μπορούν να σας βρούνε, όχι εσάς προσωπικά. Ναι, η ιστοσελίδα μας είναι www.okde.gr. Ναι. Πέρα όποιος συνάδελφος, φίλος, θέλει μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί μας και βέβαια και τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεση του σταθμού σας, μπορείτε να τα, ναι. Μπορείτε να τα δώσετε. Mm-hmm. Τώρα σε σχέση με αυτό που είπατε. Προτιμάμε να γίνουμε ελαφρώς δυσάρεστοι αλλά να είμαστε χρήσιμοι. Η νίκη δεν θα έρθει για τους εργαζόμενους, τους φτωχούς και την νεολαία με λόγια στη Βουλή. Ακόμα και αν ανακουφίσουμε ή στρογγυλέψουμε λίγο τις πιο άγριες και τις πιο χυδαίες πλευρές των μνημονίων, το επίκεντρο των προβλημάτων παραμένει. Παραμένει η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, παραμένει το βραχυκύκλωμα της οικονομίας από τη διαχείριση που κάνουν οι πλούσιοι, παραμένει η χούντα των εργοδοτών μέσα στους χώρους δουλειάς, παραμένει το πρόβλημα πώς θα επανεκκινήσουμε μια οικονομία, το είπατε πριν κι εσείς. Εδώ ξέρετε κυρία Μαυρογέννη, υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μας δίνανε κάποιοι καλοί φίλοι μας τα λεφτά για να τα κάνουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Με ποια δομή της εξουσίας, με ποια όργανα, με ποιους ανθρώπους να το πω έτσι μπροστά και επικεφαλής θα τα κάναμε αυτά. Θα μπορούσαμε να βασιστούμε στους ίδιους κρατικούς θεσμούς και αξιωματούχους που μέχρι σήμερα το μόνο που κάναν ήταν να δημιουργούν προνόμια και πλούτο για τον εαυτό τους, φοροαπαλλάσσοντας, επιδοτώντας και αθωώνοντας φοροφυγάδες και εφοπλιστές και πλούσιους και κυνηγώντας τους εργαζόμενους, τους νεολαίους, τους μετανάστες ή κλείνοντας, γιατί και αυτά με δήθεν στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων γίνανε. Mm-hmm. Την ΕΡΤ μέσα σε μία νύχτα με το μαύρο. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο κλειδί. Το ΙΚΑ επίσης, ο ΕΟΠΗ. Βεβαίως. Είναι ένα σημείο κλειδί. Είναι αυτό που λέμε για μια κυβέρνηση των εργαζομένων, για μια ριζική δομή της εξουσίας. Εμάς νιώθουμε ένα καθήκον μας να προειδοποιήσουμε και να προετοιμάσουμε όσους περισσότερους εργαζόμενους, φίλους, συναγωνιστές μπορούμε, ότι η σύγκρουση μπροστά μας είναι σκληρή, ότι μόνο αν χτίσουμε μια νέα δύναμη επαναστατική και ριζωμένη μέσα στους αγώνες θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να νικήσουμε. Αυτό είναι και το νόημα της ψήφου που διεκδικούμε στις 25 Γενάρη, γνωρίζοντας αν θέλετε ότι οι πιθανότητές μας για να εκπροσωπηθούμε ναι. στο συγκεκριμένο κοινοβούλιο και με τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι παρακάτω και από μικρές. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά με αυτή την έννοια είναι μια χρήσιμη επιλογή, είναι μια ψήφος ή μια επιλογή που πάει στην ενίσχυση και νίκη των αγώνων. Ναι. Έτσι, και όχι απλά ότι ας κάνουμε μια κίνηση βρε αδερφέ και μετά βλέπουμε. Γιατί το μετά βλέπουμε είναι πάρα πολύ σκληρό και με πολύ σκληρούς αντιπάλους. Ναι, και μετά είναι αργά όπως λέμε. Έτσι. Και μετά είναι αργά και πολλές φορές τέτοιες αυταπάτες έχουν πληρωθεί με οδυνηρές ήττες από το εργατικό κίνημα, γιατί επανέρχονται μετά ακόμα πιο αχαλήνωτες και λυσασμένες αυτές οι δυνάμεις, οι μνημονιακές, οι αντιδραστικές κτλ. Έτσι. Εσείς, Σταύρο Σκεύο, εσύ κατεβαίνεις στη Β' Αθηνών, είπαμε έτσι. Ναι, ναι, εγώ είμαι στη Β' Αθήνα. Ωραία. Αϊκίνητε και δυναμικέ, λοιπόν, Σταύρο. Να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου παντού και πάντα. Είμαστε πάντα, όπως και αρκετές φορές έχουμε συναντηθεί στον αγώνα
και για την ΕΡΤ Open, για το ξανάνοιγμα της ΕΡΤ και τα λοιπά, για την καταδίκη αυτού του εκτρώματος της ΝΕΡΙΤ. Έτσι. Και θα ξαναβρεθούμε από κοντά και στα στούδιο και στους δρόμους. Και πάλι κοντά. Σταύρος Σκεύο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη να έχεις. Ευχαριστούμε εμείς.